Καλό μήνα, μπήκε Οκτώβρη. Ναι, και λέει να τελειώσει. Αλλά ποτέ δεν είναι αργά. Σήμερα θα κάνουμε τα αγαπημένα του Σεπτέμβρη. Πολύ νωρί το σκέφτηκα. Αλλά το αποτέλεσμα μετράει. Πάμε να δούμε, λοιπόν, κοριτσάλη μου. Πάμε να τρέξουμε λίγο στι αρχέ του Σεπτεμβρίου. Μόλι είχε πει, αν και είναι μέσα Οκτώβρη, αλλά never mind. Πάντα υπάρχει διάθεση και πάντα αγαπάμε προϊόντα σε κάθε μήνα. Κοιτάξτε να δείτε, ο Σεπτέμβριο ήταν λίγο δύσκολο μήνα. Ήταν ένα δύσκολο μήνα προσαρμογή για εμένα, γιατί δεν ήθελα με τίποτα από πάνω μου να βγάλω το μαγιό μου. Ε, είναι λίγο δύσκολο ο μήνα που μπαίνει σιγά σιγά στο χειμώνα, φθινόπωρο. Το summer είναι summer. Πώ να το κάνουμε, Ιδάλω! και εγώ για να μην. Μακρυγορώ πάρα πολύ. Θα σα δείξω τα αγαπημένα μου για το Σεπτέμβριο. Αν και έχω μπερδευτεί λίγο, γιατί είχε πάρα πολλέ προσφορέ. Ο μήνα Σεπτέμβριο. Ε, είχα κάνει αρκετέ αγορέ, και ήταν δύσκολα να προσαρμόσω ποιο ήταν το αγαπημένο μου. Και έπαιρνα. Το αγαπούσα. Δεν ξέρω, δε, δεν ξέρω. Πείτε ότι και ο Σεπτέμβριο ήταν ο μήνα επειδή είχα και τα γενέθλιά μου. Ε, πάρα πολλά ρόλα. Λοιπόν, ας αρχίσουμε. Με μια καταπληκτική, πασίγνωστη πλέον παλέτα από Maybelline. Είναι αυτή εδώ. Είναι την ξέρετε και όλα στο όνομά της, ε, είναι περιττό, αλλά εγώ θα το πω. Είναι η παλέτα The Pranolgy Bar, wow, από την Maybelline. Ήταν ένα δώρο της μαμάς μου για τα γενέθλιά μου. Την αγάπησα από την πρώτη στιγμή. Ε, είναι μία παλέτα από 12 χρώματα. Λοιπόν, τα πιο πολλά, επειδή την έχω δοκιμάσει, τα πιο πολλά είναι σήμερα. δηλαδή είναι για μ, πολύ γκλάμουρ πολύ glamour make-up. Ε, οι δύο είναι, οι σκιές είναι μόνο mat. Θέλετε, μπορούμε να κάνουμε ένα make-up tutorial, να δείτε, έτσι και σαν review. Τέλος πάντων, για να μην είναι μακρηγορώ από τον όρο αγαπημένα, την αγάπησα πάρα πολύ. Με βοήθησε γενικά πάρα πολύ να κάνω τα μακιγιάζ μου. Είχα κάνει το μακιγιάζ μου για τα γενέθλιά μου που βγήκαμε. Μιλάμε για μια παλέτα απίστευτη. Απίστευτη όμω! Έχει διάρκεια. Δεν φεύγουν εύκολα οι σκιέ. Ειλικρινά σα μιλάω. Όσε ώρε και αν περάσουνε! Έχει έντονε αποχρώσεις Και έχει απίστευτη χρωστική. Δηλαδή το βγάζει αυτό. Στο μάτι. Αφού πιάσαμε τα καλλιντικά ω πρώτο σκέλο των αγαπημένων μου, τον Σεπτεμβρίου, θα μιλήσουμε για αυτό εδώ πέρα το lipstick. Επίση δωράκι από τη μαμά μου για τα γυναίκα μου. Είναι το νούμερο 22. Είναι διπλό. Ε, αυτό είναι ε, μεν ενυδατικό, αλλά έχει αποτέλεσμα mat. Οπότε κρατάει πάρα πολύ. Και από την άλλη πλευρά είναι το lip Gloss, Είναι αυτό το κραγιόν που φοράω. Mm. Είναι πάρα πολύ καλό, σας το είχα ανεβάσει και στο Instagram και μου γράψατε πάρα πολύ καλά λόγια. Εξάλλου είναι επίκαιρη, ε, χρωματική, αχ κατσέ μου να το πω, είναι απίστευτο χρωματικό, επίκαιρο χρωματάκι. Και ξέχασα να σας πω βασικά ότι είναι το Grabby grab και είναι από Seventeen. Το ξέχασα να σας το πω. Θα συνεχίσω με δύο lipstick από Golden Rose, πασίγνωστα, πασίγνωστα όμως, ε, είναι το νούμερο 08 και είναι και το 02, εντάξει ήταν πιο, ο καιρούλης ήταν πάρα πολύ ζεστός, έπρεπε να βάλω κάτι πιο ανοιχτό, τα έχω αγαπήσει, γενικά παίχτηκαν πάρα πολύ τα χρώματα αυτά πάνω στα χείλη μου, ήταν φανταστικά, σας έχω κάνει σγός, αλλά θα κάνω κι άλλο τώρα ακριβώς, έτσι για να είμαι και δίκαιη, άμα θέλετε να το δείτε είναι το αυτό, είναι το φούξια, αυτό το συγκεκριμένο είναι... Το 02 είναι από την σειρά την Liquid Matte Lipstick Kiss Proof. Παιδιά δεν υπάρχουν αυτά τα κραγιόν της Golden Rose. Ε, είναι φανταστικά. Και δεύτερη απόχρωση είναι το 08 που είναι έτσι λίγο πιο ανοιχτό. Αυτό μπορείτε, μπορώ δηλαδή ακόμα να το βάλω και τον Οκτώβριο. Και αυτό είναι λίγο πιο ανοιχτό. Εντάξει, είναι λίγο πιο σαμεράκι αυτό. Αλλά ποτέ δεν ξέρει με μένα. Μπορεί να το βάλω να με δει ρε παιδί μου και εντάξει, η τρελή του χωριού. Επειδή συνεχίζουμε με Cold Rose, θα σα δείξω για ακόμα μία φορά. Επειδή ήταν Σεπτέμβριο, τώρα επειδή έχω ασπρίσει, βγαίνει δηλαδή το μαύρισμα του καλοκαιριού, δεν, το, δεν την πολυβάζω. Δηλαδή, κοιτάω να κάνω λίγο κοντούρι και να βάλω ένα, κάποιο highlighter λίγο πιο μ, ηλιοκαμένο. Να το πω, όχι, δεν δε θα το βάλω γιατί αρχίζω και ασπρίζω και είναι λίγο too much eh, για μένα. Όμω παρόλα αυτό επειδή ο Σεπτέμβριος ήταν κολλητός με τον Αύγουστο. Really? Μα τι... Τέλο πάντων, ε, συνέχιζα και έβαζα από Golden Rose αυτή την απίστευτη τερακότα. Golden Rose τερακότα started στην 106. Wow, και ξανά, wow, σα την έχω δείξει. Και παράλληλα με αυτό το προϊόν, έβαζα και από Avon μπαλίτσε. Είναι σε αυτήν εδώ τη μορφή. Είναι και αυτό για ηλιοκαμένη όψη και μου, έδισε, και μου έδινε ένα χρυσαφένιο, πάρα πολύ ωραίο αποτέλεσμα. Εδώ πέρα, στα κοψίματά μου, και το χρησιμοποιούσα και για μπροζέ. Άρα, με συνδυασμό, αυτά εδώ τα δύο τα προϊόντα από Caldwell και Avon ήμουνα ευχαριστημένη πάρα πολύ ε, όταν έκανα κάποιο make-up μου. Θα συνεχίσω με. Τώρα θα το αλλάξουμε λίγο, ε, δεν θα μιλήσουμε άλλο για καλλιτικά, το μόνο που θα πάω το ένα σκέλος φέρνει τ' άλλο. Λοιπόν, θα μιλήσω για τη μακελιάς, αγάπησα πάρα πολύ... Το έχω χιλιοδείξει αυτό. Το Biotev είναι ένα τζέλ καθαρισμού. Έχει τελειώσει κιόλα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι έρχεται και έμπτυ βίντεο. Παρα Μύριζε απίστευτα η επιδερμίδα μου. Είναι με 100% φυσικό χείρισμα κυδονιού. Ένα τζέλ καθαρισμού από την Biotev. Παιδιά δεν υπάρχει. Δεν ξέρω αν το έχετε δοκιμάσει. Εγώ το καρα μέχρι που το τελείωσα κιόλα. Και παράλληλα τον τεμακιγιάζ μου πριν το τζέλ καθαρισμού έβαζα νεράκι μισελέρ. Το γνωστό και Εξαιρεταίων και ανακάλυψα αυτού του δίσκου oh, του The Make-Up. Ε, μου άρεσαν πάρα πολύ γιατί ήταν μεγάλη Τι εννοώ, μεγάλη Ήταν σε αυτό εδώ το μήκο, δεν ήταν το κυκλικό, το γνωστό, ο γνωστό ο κύκλο. Ήταν πιο φαρδής ο κύκλο και μπορώ να πω ότι μου βγάζει πάρα πολύ περισσότερο την περίτη ποσότητα, ποια περίτη ποσότητα, αυτή την ποσότητα που ήθελα να μου βγάλει τέλος πάντων, να κάνω τον τεμακιγιάς μου πάρα πολύ ε, και μου άρεσε πάρα πολύ, τα αγάπησα και μπορώ να πω ότι δεν θα ξαναπάρω το λεγόμενο κύκλο, αλλά θα πάρω το πιο, το πιο μ, κύκλο. Προχωρώντας και τώρα το αλλάζω τελείως όλο αυτό, πάμε για τα μαλάκια μου, επειδή εντάξει όσο να είναι με πισίνες, σύλλους, θάλασσες, ακρογελιές, κουβαδάκια εντάξει, Λοιπόν, επειδή ξεράθηκε το μαλλί μου και εγώ μέσα στον Αύγουστο προ Σεπτέμβρη, μέχρι και μέσα Σεπτέμβρη, ακόμα δεν πήγα δεν να το βάψω, όπω καταλαβαίνετε δεν με πολύ ένοιαζε και πάρα πολύ για να βάλω και σαμπουάν με ένα μαλλιά τέλο πάντων. Οπότε χρησιμοποιούσα αυτό το σαμπουάν, το οποίο είναι από Γκαρνιέ, είναι Botanic Therapy, είναι από την καινούργια σειρά σαμπουάν απαλότητε χωρί σιλικόνη και γάλα καρύδα και μακριγένεια. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε, αυτό το σαμπουάν, σαν σαμπουάν ήταν τέλειο, μυρίζει απίστευτα. Τώρα θα σας πω. Μέθησα. <σκλαικά> 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 λοιπόν, δεν υπερτερεί η καρύδα να σας πω την αλήθεια, μυρίζει πιο πολύ σα σαμπουάν, κλασικά. Βοήθησε πάρα πολύ να κάνει απαλά τα μαλλιά μου, γιατί ένα κύριο λόγο δεν με ενδιαφέρε να διατηρήσω το χρώμα. Γιατί μετά πήγα και τα άβαψα, άρα το άλλαξα και πήρα το κόκκινο μπουκάλι που ήταν για τα βαμμένα μαλλιά. Αλλά μέχρι να το κάνω αυτό, το καρά ευχαριστήθηκα. Το αγάπησα για το Σεπτέμβριο που ήμουν στη φάση ότι πήγαινε μωρή, βάψε το μαλλί. Θα συνεχίσω με μία μάσκα μαλλιών. Λοιπόν, αυτή είναι, εδώ πέρα έχει καταστραφεί λίγο, γιατί ε, θα μου πεις δεν την έπλυνες μωρή για να τη δείξεις. Ε, την έπλυνα, τη σαπούνες, τι να κάνουμε, έτσι είναι. Λοιπόν, την είχα πάρει από την Παιανία, από τη, Από το ΜΕΚ Παιανίας, από το Beauty, ε, στην, ε, που είχε κάνει έκθεση, είναι μία ε, κέρατη κέρατιν με αργανέλαιο, είναι στα 500 ml. Το άρωμά της, θα σας πω γιατί, το, γιατί, άλλαξα και δεν έβαλα πάλι τη μάσκα της Bioten. Γιατί τα μαλλιά μου ήταν πάρα πολύ αφυδατωμένα και ήθελα να ανυδατωθούν. Οπότε τι, θα, τι, καλύτερο θα μπορούσα να χρησιμοποιήσω από μία μάσκα που χρησιμοποιείται σε φαρμακείο και χρησιμοποιείται και σε κομμωτήριο. Εγώ τη συγκεκριμένη την πήρα από την έκθεση, είχε μία τέλεια προσφορά τα 500 ml και ήταν με έξτρα γανέλαιο. Οπότε ήθελα να ανυδατώσω όπως και δίποτε τα μαλλιά μου. Μου έκανε πάρα πολύ παλά τα μαλλιά μου. Οπότε η, η μάρκα ουσιαστικά είναι από κέρα την ε, Mask ε, και αυτό που με βοήθησε περισσότερο ήταν το εργανοέλαιο. Καλά λένε ότι το εργανοέλαιο είναι πάρα πολύ καλό προϊόν για τα μαλλιά. Ε, δεν ξέρω το χρησιμοποιούν και κάπου αλλού, θέλω να μου πείτε. Λοιπόν, θα συνεχίσω με ένα αφρόλυτρο. Παιδιά, έχω παθικό κοκομπλόκο. Λοιπόν, είναι για αυτό εδώ το αφρόλυτρο Palmolive με Βούτυρο <μιστής> και σοκολάτα. Ε, θα ήθελα να εκφραστώ διαφορετικά, αλλά δεν το κάνω γιατί σέβομαι το κοινό μου και σέβομαι το προφίλ μου. Δεν υπάρχει η μυρωδιά, φίλε. Μισό μουστασέ. Παιδιά, δεν υπάρχει. Είναι σοκολάτα το θέμα. Είναι σοκολάτα. Και τι έχει να κάνει με σοκολάτα. Εγώ παθαίνω κοκομπλόκο. Λοιπόν, ε, πρώτα απ' όλα, κοιτάξτε να δείτε. Λοιπόν, θα το πιέσω τώρα, έτσι. Έρχεται. Το βλέπετε. Ου. Βλέπετε τι ωραίο που είναι. Λοιπόν, συνεχίζω. Παιδιά δεν υπάρχει αυτό, δεν υπάρχει, είναι στα 500ml, είναι λες και τρως σοκολάτα, κάνεις μπάνιο και νομίζεις ότι είσαι σε άλλο level, σε άλλο κόσμο, mm. δεν υπάρχει, πάρτε το, το είχε προσφορά, πήρα δύο. Ε, hey, Όσε φορέ κάνω μπάνιο, δηλαδή. Παιδιά μυρίζει, δεν υπάρχει. Καταλάβατε ότι το αγάπησε, έτσι. Λοιπόν, πάμε παρακάτω, γιατί μπορεί να μιλάω για μία ώρα γι' αυτό. Μου αγαπάω. Για το τέλο, σα κράτησα δύο ταινίε αγαπημένε μου. Το ένα είναι το The Sinner. Μιλάμε για μία ταινία. Μία σειρά ουσιαστικά που αποτελείται από 8 επεισόδια. Είναι μία κοπέλα, δείχνει σε μία παραλία που ξαφνικά σκοτώνει έναν άνθρωπο. Ξαφνικά. Εννοείται ότι δεν θα σας πω πάρα πολλά πράγματα, αν ενδιαφέρεστε να πάτε να το δείτε. Ε, και η φάση είναι ότι μετά δεν ξέρει για ποιον λόγο σκότωσε τον άνθρωπο. Ιδού το θέμα. Είναι πάρα πολύ καλό όμω. Και σιγά σιγά εννοείται ότι την πιάνουν, εννοείται ότι τη βάζουν φυλακή και την αναλαμβάνει ένα detective. Και επεισόδιο προ επεισόδιο, αυτό τώρα τη γουστάρει, Τη γουστάρει και προσπαθεί να, με τα λόγια τη να καταλάβει γιατί τον σκότωσε έτσι ξαφνικά. Όμως θα τα δείτε όλα. Ήταν φανταστική. Δεύτερη ταινία αγαπημένη ήταν το 13 Reason Why. Παιδιά. Ε, όχι επειδή λυσάξαν όλοι. Εμένα μου το είπε μία φίλη μου τον Αύγουστο στην καβάλα συγκεκριμένα που μιλάγαμε για τις ταινίε. μου άρεσε πάρα πολύ, αποτελείται από 13 επεισόδια, είναι μια κοπέλα η οποία αυτοκτονεί και η Θεία Δίκη πριν αυτοκτονήσει έχει γράψει 13 κασέτες και ο στόχο τη είναι να, πάνε στα άτομα που θέλει να, την, τις ακούσουν αυτές τις κασέτες και μέσα σε αυτές τις κασέτες εξηγεί τους 13 λόγους γιατί αυτοκτόνησε. Κατεμέ, για τη δικιά μου άποψη, ε... Εντάξει, οκ, okay, την καταλαβαίνω. Ε, είναι επίκυρη η λόγη που αυτοκτόνησε, αλλά εγώ δεν είμαι κατά... Ε, όχι, δεν είμαι υπέρ της αυτοκτονίας. Καλό θα είναι ότι ό,τι και να σου συμβαίνει στη ζωή, πρέπει να το παλέψεις. Αυτό ήταν το βίντεο, κορίτσια μου, για τα αγαπημένα του Σεπτεμβρίου. Αν σας άρεσε, περιμένω τα like σας, περιμένω τα σχόλιά σας. Θέλω να μου πείτε ποιο ήταν το αγαπημένο προϊόν για σας το Σεπτέμβριο. Θέλω να μου κάνετε follow στο Instagram, Facebook, ξέρετε τώρα όλο αυτό το πανηγυράκι με τα social media. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαστε εδώ και παρακολουθείτε το βίντεο μου. Μέχρι το επόμενο βίντεο να περνάτε τέλεια, να χαμογελάτε και να περνάτε super duper. Φιλιά!